Το σχήμα δείχνει το μοναδικό άγαλμα του ισχυρού θεού Νταγκάν της σημιτικής μυθολογίας. Το ρούχο σε μετέπειτα σουμεριακό στυλ και η στάση των χεριών στο φόρεμα και, το σώμα... Και του σώματος είναι της προσευχής των σουμερίων. Η πλήρης γενιάδα και το μουστάκι με ασυριακό στυλ αποδεικνύει τον σημιτικό χαρακτήρα. Το κερασοφόρο τουρμπάνι δείχνει ότι πρόκειται για μία θεότητα, το όνομα της οποίας έχει καταστραφεί υπάρχει μια κατάρα στο όνομα της Ιστάρ Ταγκάν Κένκι εναντίον του οι οποίοι θα πρέπει να καταστρέψουν την επιγραφή. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτός είναι ο Ντάγκαν, ο οποίος υιοθετήθηκε από την βαβυλωνιακή μυθολογία ως θεός της γεωργίας, καθήμενος στον κάτω κόσμο, όπου πριν από αυτόν, σε όλη την αιωνιότητα, τα επτά παιδιά της υποχθόνιας θεότητας Εμεσάρα κρατήθηκαν δεμένα. Η Ιστάρ περιγράφεται σε έναν βαβυλιονιακό ύμνο ως η δημιουργός των απογών του Ντάγκαν και αποδεικνύεται έτσι ότι ήταν η θεά της μεγάλης γης της σημεριακής θρησκείας Εν Λίλε. Με λάθος ερμηνεία της λέξης Ντάγκον, ότι απορρέει από το Ντάγκ ψάρι, οι Εβραίοι λόγοι του Μεσαίωνα περιέγραψαν τη λέξη ότι αναφερόταν σε ένα ψάρι θεό που έχει από τον ομφαλό μέχρι το πρόσωπο μορφή ανθρώπου αλλά προς τα κάτω τη μορφή ψαριού. Σε νομίσματα της βόρειας φινικικής πόλης Άραντους, περσική περίοδος, εμφανίζεται συχνά μια θαλάσσια θεότητα η οποία έχει αυτή την ερμηνεία. Το σχήμα δείχνει ένα νόμισμα από κάποια άγνωστη πόλη και φέρεται από μερικούς ότι προέρχεται από το «άσντοντ» «άζωτους» λόγω της συντετμινόμενης γραφής ΑΖ ή ίσως της Άσκαλον. Αυτό το νόμισμα είναι από την Περσική περίοδο και έχει μια θεότητα που το μισό της είναι άνθρωπος και το άλλο μισό ψάρι. Στα νομίσματα της Άραντους κρατά ένα δελφίνι στο κάθε χέρι από την ουρά, αλλά σε αυτό το κέρμα έχει την τρίανα του Ποσειδώνα και ένα στεφάνι. Ένας άνθρωπος που κατέχεται από τους επτά διαβόλους, οι οποίοι εμφανίζονται στη δεύτερη σειρά σε ένα κρεβάτι και ένας διμένος ιερέας με μορφή του Θεού ψάρι εν κύ, στέκεται κοντά στο κεφάλι του και τα πόδια του. Δύο κουτιά που το καθένα περιέχει επτά ειδόλια από τερακότα της θεότητας ράσο ψάρι, όλα προφανώς χωρίς κέρατα στο κάλυμα για να δείξουν μία θεότητα. Οι κανόνες αυτοί προορίζονται για να επικαλεστούν την προστασία του Θεού του ύδατο. Σε θρησκευτικά κείμενα αποκαλούνται εικόνε των επτά σοφών με τη μορφή των ψαριών. Υπάρχουν τρει τύποι. 1. Στο δεξί του χέρι μεταφέρουν ένα καθαριστή. 2. Στο αριστερό χέρι του με έναν κουβά νερό. Και 3. Στο δεξί του χέρι φέρουν σπάθη και το αριστερό του χέρι στο στήθο του. Βαβυλωνιακή χάλκινη πλάκα που δείχνει έναν ιερέα ενδεδειμένο να εκπροσωπεί τον Θεό ψάρι έγκυ. Οι μετέπειτα Συριακές φραγίδε έχουν άντρες ψάρια και είναι παρόμοιε με εκείνε που εμφανίζονται στα φοινικικά νομίσματα της Άραντο. Εδώ δύο ρεύματα του νερού κίνονται από ένα βάζο ή σε ένα βάζο. Αυτό το ψάρι άνθρωπος της Ασυρίας είναι ίσως ένας δράκος του χάους που ονομάζεται Κουλίλι και κατανικήθηκε από τον Μαρντούκ στο μύθο της δημιουργίας. Ταυτίστηκε με τον αστερισμό του Ιδροχώου. Από την Ανού, την θεά των ουρανών των Σουμεριών, έχει τον τίτλο Γκούλα και ο αστερισμός του Ιδροχώου ονομάζεται Γκούλα και είναι πιθανό ότι το ψάρι άνθρωπος στο σχήμα αντιπροσωπεύει ένα θεό της βροχής. Το ψάρι άνθρωπος της Φινίκης σίγουρα δεν είναι υδροχό, αλλά μια θεότητα από τις παράκτιες πόλεις και ήταν φυσικό βέβαια να ταυτιστεί με τον μεγαλύτερο θεό του πανθέου τους, τον Αντάτ.